Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Μπράβο. Καλά. Μπράβο, ρε φίλε. Την Κυριακή το πρωί θα σου απαντήσω. Σάββατο βράδυ. Πώς θα είναι το καλοκαίρι μας. Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ. Α, ναι, μπράβο. Γιατί αν δεν λαθεύω, ναι, λένε και οι διανοούμενοι. Εντάξει, σου έχω 12-2 το Σάββατο, Έχεις εξ αποστάσεως. Πώς το είπε ο Νίκος, ήταν αυτό που λέει, γιατί σηκώσεις το τηλέφωνο, ρε. Και πέντε άλλους γιατί έχω αναγνώριση. Σωστό. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνω, παιδιά, κοιτάξτε το Σαββατοκυριακό, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ναι. Το πρόγραμμα καταρχάς θα διαμορφωθεί, ναι, με βάση τις λεπτομέρειες των αγώνων. Ναι. Το ποιος θα κάνει τι. Το θέμα είναι τι ότι. Τι λέει θα η στατιστική, κάνουμε... συνήθως αυτά τα πράγματα σε πάει. Αν σε πάει αίμα, σε πάει αίμα όλο το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Αν σε πάει πρίμα, σε πάει πρίμα, ναι, όλο το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ή ας πω εγώ τι μοιράζονται. Βλέπω. Ναι. Τι βλέπω. Ναι. Εγώ βλέπω τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ναι. Και τελικό κυπέλου, ξέρω εγώ, που θα κρυθεί από το 90 και μετά. Ναι, αυτό δεν απαντάει στο ερώτημα αν σε πηγαίνει αίμα ή σε πηγαίνει πρίμα. Αίμα είναι. Θες να μας πεις τα τελικά αποτελέσματα. Γιατί αν τα τελικά αποτελέσματα στην περίπτωση σου είναι Παναθηναϊκός, παίρνει το Final Four και παίρνει το κύπελλο Ελλάδας, δεν πάει να γίνει με θρίλερ, πρίμα σε πήγε. Αν είναι το ανάποδο, αίμα σε πήγε. Μιχάλη μου, για τις εργατόρες μιλάμε, όχι για το αποτέλεσμα. Αν γίνει το ανάποδο, Μιχάλη μου, όντως θα έχω αναγνώριση. Θα πάρει μια εβδομάδα άδεια εσύ, άνευ από το χώρο. Ναι. Δεν θα του ζητήσει κανένα άδεια. Πραγματικά. Αν και νομίζω ότι το βράδυ της Κυριακής από μόνος μου θα πάρω τηλέφωνο να βγω στον αέρα. για να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο που... Είχε καμιά τοποθέτηση λοιπόν ο ποδοσφαιρικός Νίκος Αθανασίου. Είχε καμιά τοποθέτηση στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Την οποία εγώ τη θυμάμαι. Σαν φωτογραφία στο κεφάλι μου. Ναι. Με συγκινείς τώρα. Όχι, αλήθεια. Γιατί είναι τον Οκτώβριο αυτό και έχουμε φτάσει Μάιο. Ναι, ναι. Πες το Βάια μου, πες. Που έλεγε ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται σε μια μέρα, θέλουν υπομονή, θέλουν στήριξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάζει επίπεδο μέσα σε μια χρονιά. Το μήνυμα αυτό ήταν. Μάλλον μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Στο μπάσκετ. Πώς έχει ξεκινήσει το μπάσκετ, μία νίκη τρεις ήττες, μία νίκη δύο ήττες, κάτι τέτοιο. Και είχε πει ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ομάδα, να τη στηρίξουμε, γιατί θα έχει αποτελέσματα. Και τη θυμάμαι αυτή, γιατί είναι μια προσέγγιση που μοιάζει ποδοσφαιρική. Δεν είναι ποδοσφαιρική, έχουμε συνηθίσει να την ακούμε από τον Νίκο. Και γι' αυτό τη συνδέουμε με τον ποδοσφαιρό, αλλά συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος είναι μια από τις ομάδες αυτές που το αποδεικνύουν το σωστό της συγκεκριμένης τοποθέτησης του Νίκου τον Οκτώβρη. Ότι δηλαδή, παιδιά, υπομονή, στήριξη, δύναμη, να έχει ξεκάθαρους ρόλους καθένας στην ομάδα και όλα θα γίνουν. Αν έχει κάνει σωστέ επιλογέ, έτσι. Εντάξει, είναι από ποια πλευρά το βλέπει. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να πει και ότι η εκτίμηση του Νίκου δεν ήταν σωστή. Υπό την έννοια ότι αυτή η ομάδα μέσα σε ένα χρόνο τα έκανε. Ναι, εντάξει. Δεν χρειάστηκε λιγότερο χρόνο από ό,τι προβλέπετε. Ναι. Δηλαδή, okay, ξέρουμε ποιο είναι ο Παναθηναϊκός και το DNA του στο μπάσκετ και στη Euroleague. Αλλά από το 17 Final Four σε μία σεζόν είναι άλμα αλμάτων. Από το 12. Από το 17 νούμερο λε. Ναι, ναι. Είναι άλμα αλμάτων. Ο κύριος Νίκος αυτό που έλεγε τότε ήταν ότι θα πρέπει αυτή την ομάδα, προφανώς ο κόσμος τη στήριξη στο 100%. Εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Αυτό, δηλαδή, υπήρχε τότε μια λογική ότι πω πω Παναγία μου, καταστρεφόμαστε, δεν θα βγούμε ούτε ξέρω εγώ στην πρώτη οκτάδα. Και εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα με τον καλύτερο προπονητή στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα με δεν ξέρω και εγώ πόσα, 20-30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και δεν είπα και κάτι τρομερό. Αυτή η ομάδα δεν γινόταν να αποτύχει. Συν του ότι δεν είχα υπολογίσει, για να είμαι δίκαιος, ότι θα έφερνε και αυτόν τον υπερπαίχτη, τον Ναν. Γιατί τότε δεν είχε έρθει ακόμα ο Ναν στον Παναθηναϊκό. Και αυτό νομίζω έκανε πολύ μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Να συζητήσουμε για τον τελικό του κυπέλλου. Εντάξει, είπαμε και χθες ότι θα μπαίνει ο Ιωάννιδης. Μπήκε, πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο αυτό για τον Χρήστο Κόντι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έτσι λίγο περισσότερο μπορούμε να σχολιάσουμε, δεν ξέρω να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη για το μάτσο Σαββάτου, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει λίγο παραπάνω να προσέξει ο Παναθηναϊκός, λίγο παραπάνω να τα δουλέψει και να μπορέσει, ας πούμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πετύχει τα ζητούμενα που θα βάλει. Το πρώτο και κύριο αυτό που θυμάμαι εγώ από τα παιχνίδια με τον Άρη είναι ότι όταν ο Άρης κλείνεται πίσω, είναι ένα θέμα το πώς θα διασπάσεις αυτή την άμυνα και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη του παιχνιδιού. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν ο Άρης από την αρχή του παιχνιδιού μπει και πει «ΟΚ, okay, πάμε να το παίξουμε, εδώ είμαστε». Δεν μας έχει δείξει για φιλοσοφία. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, έτσι, σε τελικούς σχέσεις πολλές φορές υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, αλλά νομίζω θα είναι λίγο αφελές από τον Άρη να το κάνει αυτό. Ναι.
Ναι, γιατί στον Παναθηναϊκό με οποιοδήποτε προπονητή, είτε με τον Γιωβάνοβιτς, είτε με τον Τερίμ, είτε τώρα με τον Κόντι, αν του δώσεις χώρους, έχεις θέμα, έχεις πρόβλημα. Είναι καλός ο Παναθηναϊκός στο transition, έτσι. Το δεύτερο έχει να κάνει, νομίζω, με, με το πόσο ο Παναθηναϊκός θα βάλει στο off το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο του Άρη, των Μωρών, όχι μόνο στην εκτέλεση, που είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, λέω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Υπάρχουν και άλλα δεκάδες παραδείγματα ότι δεν χρειάζεται ούτε καν χώρο για να σε εκτελέσει. Έτσι, ήταν κολλημένος ο αμυντικός του ΠΑΟΚ πάνω του και βρήκε ο Μωρόν τον τρόπο με τρομακτικό τελείωμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Οι κινήσεις του Μωρόν που χαμηλώνει πολύ στο γήπεδο, δεν ξέρω τι εντολές θα δώσει ο Κόντις, ας πούμε, στο Get By. Ακολούθα τον. Ή θα λέει από ένα σημείο και μετά θα τον ακολουθεί κάποιο χαφ. Γιατί ο Μωρόν με τη κίνηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα και αλλάζει την μπάλα μετά δεξιά ή αριστερά. Και ο Άρης βγαίνει στην κόντρα με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Yeah. Εκεί δεν πρέπει, νομίζω, στο Μωρόν γενικά δεν πρέπει να του δώσει καθόλου χώρο και χρόνο. Ναι. Έτσι, ούτε να εκτελέσει, ούτε να δημιουργήσει, ούτε να πάρει την μπάλα με πλάτη να γυρίσει, ούτε να τη σπάσει αριστερά, ούτε δεξιά. Mm-hmm. Αν αυτό, εντάξει, προφανώς σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού θα γίνουν και αυτά, αλλά όσο περισσότερο ο Παναθηναϊκός περιορίσει το Μωρόν, νομίζω τόσο περισσότερο θα αυξήσει τις πιθανότητες του να απειληθεί λιγότερο. Γιατί μέχρι στιγμής και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη γενικότερα, τη σεζόν που τρέχει ο Παναθηναϊκός, αν μπορέσουμε να πούμε, ρε παιδί μου, ποιο είναι το μεγάλο του μειονέκτημα, το ποδοσφαιρικό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι η ανασταλτική του λειτουργία. Ναι. Έτσι. Από αυτήν, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, από αυτήν έχει τραβήξει τα πάνδυνα, να το πω. Και δεν είναι θέμα ενός ή δύο ποδοσφαιριστών, δεν είναι θέμα... Όχι, είναι θέμα συνολικής τοποθέτησης. Μπράβο, γιατί φαίνεται το πρόβλημα στη μετάβαση στην αμυντική περισσότερο. Βέβαια. Και φυσικά το τρίτο. Και το πιο σημαντικό, να είναι αποτελεσματικός, δεν ανακαλύπτει την Αμερική, αλλά το τι μπορείς να πάρεις αν δεν είσαι αποτελεσματικός, τα είδαμε και πρόσφατα, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουν υπάρξει και άλλα παιχνίδια σεζόν που ο Παναθηναϊκός δεν είναι αποτελεσματικός και γενικά να βάλω και ένα τέταρτο κομμάτι στην κουβέντα, ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω και από αυτό, είναι το ψυχολογικό κομμάτι, η πνευματική διαχείριση, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν έχει νικήσει εδώ και ένα μήνα. Έτσι. Έχει τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και εδώ θα πρέπει να ισχύσει αυτό που συνήθως λένε οι προπονητές, ότι οι παίκτες θα πρέπει, και οι προπονητές και όσοι περιβάλλουν μια ομάδα, να είναι χρυσόψαρα. Δηλαδή να ξεχνούν αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα, έτσι, πάντα φυσικά διορθώνοντας τα λάθη, αλλά να μην μένει το μυαλό κολλημένο σε ό,τι έγινε με τον Ολυμπιακό, σε ό,τι έγινε με την ΑΕΚ, με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει το μυαλό του εκεί και μόνο εκεί και να παίξει αυτό το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο. Συμφωνούμε, κύριε. Έχουμε προβλήματα? Όχι. Όχι, ε. Με εξαίρεση τα μακροχρόνια, έτσι. Εντάξει, καλά, τώρα ο Μάγνουσον που έχει μπει με την μπάλα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Έτσι, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν που σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικά αγνοείται. Εντάξει, και εκτός θα είναι και ο Γίγα Σακαϊντίν, ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση και επί της ουσίας, εντάξει, okay, τι να φύγει τη Κυριακή, τι να φύγει σήμερα αύριο. Ναι, ναι, ναι. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά από προβλήματα. Εντάξει, έκανε ηρωική έξοδο μετά τη φυγή του Τερίμου Σακαϊντίν. Εγώ έτσι, ναι, και εγώ στοχευμένο το βλέπω. Αν με ρωτάς δηλαδή, ναι. Οκ, okay, σου λέει εδώ να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικό μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Πάμε break, κύριε Νέαρχε. Break.